Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Είμαστε κοντά σας με ένα ακόμη Talking Points. Ένα Talking Points που σήμερα είναι προσωποκεντρικό. Έχουμε επιλέξει τους τέσσερις που ξεχώρισαν ή αν θέλετε τους τέσσερις που ξεχωρίσαμε, παρέα φυσικά όπως πάντα με τον Σωτήρη Κωνσταβάρα από αυτή την 12η αγωνιστική της Τοίχημαν Super League και μιλάμε, Σωτήρη καλησπέρα, για τρεις ποδοσφαιριστές και έναν προπονητή, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά και εστιάζουμε κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο ντέρμπι αυτή τη 12η στροφή που δεν ήταν άλλο από το Άρης Παναθηναϊκός στο Κλειάνθης Φικελίδης. Επειδή σε βλέπω πάρα πολύ σοβαρό στο ξεκίνημα, έχει πάρει κάτι, έχει πάθει τίποτα. Όχι, αλλά έμαθα, έχω ενημερωθεί, ότι δεν έχει πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Και αν σε πάω σε αυτό το δρόμο, καταλαβαίνει ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε θέλω να είμαι to the point σήμερα. Όσο το δυνατόν, to the point. Πρέπει να σου πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι στο Sportal που κατάφερε να έρθει σήμερα παρά το γεγονό ότι είχε μετάδοση, περιγραφή. Δεν είχα σήμερα μετάδοση. Okay. Δεν είχε κάτι να περιγράψεις. Γιατί άκουγα τον Γιώργο Θανελάκη χθες που σου έλεγε έχεις μετάδοση αύριο. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Τι να περιγράψω αύριο. Τι να μετάδοσω αύριο, ρε Γιώργο, ναι. Δεν έχει κάτι. Εκτός του ότι πρέπει να το κάνεις επίτηδες. Πηγαίνω στο Αμπερντίν που έχει μείον 8. Με κρατάτε μια μισή ώρα δίπλα στο χόρτο που έχει γρασία και πεθαίνεις από το κρύο. Συγγνώμη, αλλά τώρα είσαι άδικος, ρε εσύ. Είχα την έννοια σου χθες και πραγματικά το σκεφτόμουν και ήθελα να το πω και στο Θαναϊλάκη. Άστον να πάει στην ευχή της Παναγίας. Βλέπεις ότι θα μας μείνει από το κρύο. Έχει πρόβλημα το παιδί. Ναι. Πάω χθες στη Λαμία που είχε μείον 6 και ούτε ξέρω τι ποσοστά υγρασία, 250% υγρασία. Και με κρατάτε μισή ώρα και ακούω το Θαναϊλάκη να σου λέει θα περιγράψει αύριο που δεν έχει να περιγράψει κάτι. Δηλαδή κάπου έλεος, ήμαρτον. Συνεννοηθείτε πριν βγείτε στην εκπομπή. Προς αποκατάσταση της αληθείας, 5 λεπτά σε κρατήσαμε από τη Λαμία, αλλά δεν πειράζει. 5 λεπτά δεν είναι. Εδώ θα σε κρατήσω περίπου μισή ώρα, να ξέρεις. Και θα κάνουμε την αρχή από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, έναν τερματοφύλακα που νομίζω οι δυο μας θα συμφωνήσουμε ότι αν δεν είναι ο καλύτερος, σίγουρα είναι από τους καλύτερους, 2-3 καλύτερους στη Στοίχημαν Super League. Αλλά τον τελευταίο καιρό δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Είναι από τους καλύτερους που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι είχε έρθει στην Ελλάδα ως ο καλύτερος τερματοφύλακας της δεύτερης εθνικής της Ιταλίας. Καθόλου μικρό πράγμα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Μπορεί να ακούει κανείς δεύτερη εθνική και να πηγαίνει το μυαλό του αλλού. Αλλά είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα και νομίζω ότι φάνηκε και από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, που άρχισε να παίζει με τον Παναθηναϊκό, ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Αυτό που ξεχώρισε με τη μία και αυτό ήταν κάτι που τον ακολουθούσε, εν πάση περιπτώσει. Όταν προσπαθούσαμε να μάθουμε γι' αυτόν όταν ήρθε στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που μαθαίναμε ότι είναι ένας τερματοφύλακας που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Τώρα θα μου πεις τερματοφύλακας και το πρώτο πράγμα που ακούσουν ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για έναν τερματοφύλακα να αισθάνεται άνετα με την μπάλα. Γιατί οι περισσότερες επιθέσεις πλέον ξεκινούν από πίσω. Αυτό είναι ο νέος τρόπος. Υπάρχει και σχολή που υποστηρίζει κάτι του τύπου: αν ήταν τόσο καλός με τα πόδια, δεν θα έπαιζε τερματοφύλακας. Ναι, γι' αυτό κάνω όλο αυτό τον πρόλογο και θέλω να πω ότι πλέον ένας καλός τερματοφύλακας οφείλει να είναι καλός και με τα πόδια. Αλλιώς δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα ή χάνει η ομάδα ένα μεγάλο όπλο που θα μπορούσε να έχει. Και το ότι ο Μπρινιόλι είναι καλός με τα πόδια είναι ένα μεγάλο όπλο για τον Παναθηναϊκό και τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ιδίως με αυτό το στυλ παιχνιδιού που βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει επιμερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν ήταν όπλο κόντρα στον Άρη. Όχι. Είναι μια ομάδα ο Παναθηναϊκός που αναπτύσσεται από πίσω. Οπότε χρειάζεται μια καλή πάσα από τον τερματοφύλακα, μια καλή πρώτη πάσα. Και ο Μπρινιόλι την έχει. Εδώ τι γίνεται. Πολλές φορές η υπερβολική αυτοπεποίθηση ενός τερματοφύλακα με την μπάλα στα πόδια μπορεί να τον οδηγήσει σε λάθη. Δεν έχει κάνει μόνο ο Μπρινιόλι λάθη. Σκέψου τερματοφύλακες που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Διεθνώς ή. Διεθνώς. Μάνουελ Νόιερ. Έχει κάνει λάθη. Πώς δεν έχει κάνει. Πολλά. Άλλος. Άλλος θυμάμαι τον Φαντερσάρ που ήταν πολύ καλός και έπαιζε μακριά από την άμυνα. Ο Έντερσον έχει κάνει λάθη. Ο Έντερσον επίσης, ναι. Και όχι μόνο έχει κάνει λάθη, έχει γλιτώσει και στο τσακ πάρα πολλές φορές στις λεπτομέρειες στα χιλιοστά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φάση με τη Λίβερπουλ που κάνει ένα κοντρόλ και παίζει με την μπάλα πάνω στη γραμμή της εστίας του. Δηλαδή, όχι απλά στις λεπτομέρειες την έχει γλιτώσει. Μιλάμε τώρα για μια τρίχα. Αυτό λέω, λάθη. Μακριά από την καταστροφή. Τώρα έτυχε και έχει κάνει ο Μπρινιόλι αυτά τα δύο πολύ σοβαρά λάθη. Διαφορετικού είδους λάθη. Ναι. Αυτό το δεύτερο που κάνει τώρα στο μάτς με τον Άρη είναι θέμα υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Κρατάω την μπάλα, ξέρω ότι δεν θα μου την πάρει κανείς, θα προλάβω να διώξω, θα προλάβω να πασάρω και εκεί μπορεί να κάνει λάθος εκτίμηση. Το ελέγχω. Ακριβώς. Γι' αυτό και την πατάει. Το άλλο, το λάθος που είχε κάνει στην Γαλλία απέναντι στη Ρεν, είναι διαφορετικού τύπου. Εκεί ήταν λάθος τοποθέτηση. Ξέρεις, πάντα όταν σου έρχεται την μπάλα κατά πάνω σου, ένα θερματοφύλακας. Τι κάνει πρώτα απ' όλα, προστατεύει. Βάζει το κορμί του. Ακριβώς. Ούτως ώστε αν
δεν μπορέσει να μπλοκάρει την μπάλα, τουλάχιστον να σταματήσει το κορμί του. Δεν το έκανε ο Μπρινιόλ, δέχτηκε ένα γκολ, αλλά και αυτό μπορεί να συμβεί. Κάποιοι του καταλογίζουν ευθύνη ακόμα και στον γκολ που δέχεται από τον Καραλίτο στη Λαμία. Στη Λαμία, ναι. Εντάξει, εδώ μιλάω για δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις λάθος. Ναι, δεν είναι κραυγαλαία περίπτωση, όχι, δεν το συζητάω. Αλλά αν ρίξει κανείς μια ματιά στο τι έχει κάνει ο Μπρινιόλ μέχρι τώρα στην Ελλάδα, είναι ελάχιστα τα διαστήματα που δεν έχει καλή απόδοση. Μπορεί ένας αθλητής να περνά μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Εκεί η ευθύνη πλέον πηγαίνει στον προπονητή. Να διακρίνει ότι αυτή τη στιγμή ο Μπρινιόλ και ο κάθε Μπρινιόλ δεν είναι στα πολύ καλά του. Δόξα τω Θεώ, ο Παναθηναϊκός έχει αντικαταστάτη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας, που έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Το Γιούλιο Ντίγκιν. Και έχει δείξει όποτε έχει χρειαστεί άλλου στυλ ότι μπορεί να προσφέρει. Διαφορετικό στυλ. Αλλά αξιόπιστος. Θέλω να πω, δεν είναι μία λύση ανάγκης. Είναι ένας δεύτερος πολύ καλός τερματοφύλακας, ο οποίος μπορώ να σου πω ότι δεν έχει πάρει και το χρόνο συμμετοχής που θα άξιζε στον Παναθηναϊκό. Επειδή ο Μπρινιόλ είναι καταπληκτικός από τη στιγμή που έχει πατήσει το πόδι του. Και μάλλον κουμπώνει και περισσότερο στο στυλ παιχνιδιού που θέλει από τον Παναθηναϊκό ο Ιβάν Γιοβάνη. Ισχύει. Εδώ όμως θα πρέπει να προστατεύσεις, λέω εγώ, και τον ποδοσφαιριστή σου που βλέπεις ότι δεν είναι καλά. Και να τον αφήσει λίγο έτσι, ξανακαθαρίσει το μυαλό. Τον προστατεύει. Πιστεύω ότι τον προστατεύει. Ναι. Ή τον δείχνει με το δάχτυλο. Όχι. Και λες να τόσο υπεύθυνο. Τον δείχνει με το δάχτυλο για όταν μετά το πρώτο λάθος που κάνει, τον αποσύρει. Mm. Δεν το έκανε ο Γιοβάνοβιτς. Θέλω να πω ότι όταν τον βάζει σε μια περίοδο μάλιστα που είναι σε διαδικασία ανανέωση συμβολέου με τον Παναθηναϊκό, εκεί είναι σαν να πυροδοτεί συζητήσεις. Συζητήσεις του τύπου, μήπως δεν έχει το μυαλό του. Επειδή πάει να ανανεώσει την εργασία του με τον Παναθηναϊκό. Και εγώ λέω πάντως ότι. Το σύνηθες είναι οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Κατά κανόνα, όχι πάντα. Να φορτσάρουν, να ανεβάζουν ρυθμούς, να ανεβάζουν την απόδοσή τους όταν είναι σε περίοδο που κρίνεται η τύχη τους σε σχέση με ανανέωση συμβολέου, σε σχέση με το αν θα συνεχίσουν ή όχι σε κάποια ομάδα. Αυτός είναι ο κανόνας. Οκ, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι ποδοσφαιριστές ίδιοι. Όχι. Κάποιοι πιέζονται περισσότερο, ναι. Κάποιοι λειτουργούν με τον τρόπο που λες εσύ. Εγώ λέω ότι σίγουρα το μυαλό ενός ποδοσφαιριστή είναι εκεί όταν είναι στη διαδικασία να ανανεώσει, να επεκτείνει εργασία, να πάρει μεταγραφή. Το μυαλό του είναι εκεί. Ανθρώπινο. Εκεί είναι το μυαλό του και του φύγει μπάλα από τα χέρια με τη Ρεν. Δεν λέω ότι σκεφτόταν αυτό εκείνη την ώρα, αλλά θέλω να πω είναι κάτι που μπορεί να τον αποπροσανατολίσει ακόμα και από τις καθημερινές προπονήσεις. Δεν λέω ότι είναι αυτό ο λόγος που ο Μπρινιόλι είναι σε αυτή την μέτρια κατάσταση τώρα. Λέω όμως ότι θα πρέπει να προστατευθεί. Ούτως ώστε να αποφύγει ο Γιοβάνοβιτς αυτή την γκρίνια που έχει αρχίσει να δημιουργείται, γιατί ο κόσμος ξεχνάει εύκολα. Δεν είναι ο κόσμος υπομονετικός. Ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας σίγουρα της περσινής σεζόν, ναι. Μπρινιόλι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Νομίζω αλλά ότι σου ξαναλέω, ξεχνάει γρήγορα. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις μια διαχείριση, ούτως ώστε να μπορέσεις να προστατεύσεις τον ποδοσφαιριστή σου. Και νομίζω ότι είναι μια τέτοια περίοδος που θα πρέπει λίγο ο Μπρινιόλι να κάτσει, να καθαρίσει το μυαλό του. Και να μπει ξανά με ανανεωμένη ψυχολογία μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει. Ξαναλέω, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Αλλιώς δεν το συζητούσαμε. Το πρώτο μας θέμα ήταν ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι και μεταξύ άλλων το πώς ακριβώς θα πρέπει ή θα μπορέσει να τον διαχειριστεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το δεύτερο θέμα μας λοιπόν είναι ακριβώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για το τι έκανε ή δεν έκανε το Κλεάνθης Βικελίδης στο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στον Άρη, πάγωσε και ο Ιβάν. Εγώ τον διάλεξα αυτή τη φορά τον τίτλο, να μην τον χρεώσω. Στο Βικελίδης και το λέω ή το λέμε αυτό. Τα λες πάγωσε, γιατί. Υπό την έννοια του ότι. Σαν να πάγωσε στον πάγκο και να καθυστέρησε, να αμέλησε, να άργησε να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι, να δίστασε να κάνει τις αλλαγές του. Αυτό είναι τουλάχιστον. Που κατά κύριο λόγο η κοινή ποδοσφαιρική γνώμη του καταλογίζει σε σχέση με το παιχνίδι στο Βικελίδης και το συζητάμε. Δεν παίρνω απαραίτητα θέση, απλά νομίζω ότι είναι ένας τίτλος που δίνει και τροφή για σκέψη. Θα αρχίσω με το εξής. Πρέπει να θυμηθούμε τι παρέλαβε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Πολύ πίσω τώρα. Ναι, σε πάω πίσω για να φτάσω στο τώρα. Ανέλαβε λοιπόν μια ομάδα. Στο τώρα, δηλαδή να σε περιμένω να τι ώρα είναι τώρα. Κοίταξε, η ώρα είναι 6 ακριβώς. Κάποια στιγμή μέχρι την Τετάρτη θα έχω φτάσει. Τέλεια. Για λέγε. Λοιπόν. Ανέλαβε μια ομάδα που ήθελε πολύ προσπάθεια για να γίνει ένα σύνολο αξιόπιστο, το οποίο θα μπορέσει να φτάσει ξανά σε ψηλά επίπεδα απόδοση, θα μπορέσει να φτάσει σε επίπεδο διεκδίκησης τίτλων και νομίζω ότι τα κατάφερε μια χαρά. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Ανέλαβε μια ομάδα που δεν είχε καμία σχέση με το πραγματικό στάτους του Παναθηναϊκού. Ισχύει. Και έφτιαξε μια ομάδα η οποία πήρε το κύπελο, έφτιαξε μια ομάδα η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα.
διεκδίκησε πέρυσι το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία στιγμή. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας και να μην τα μηδενίζουμε όλα. Παραμένει στην πρώτη θέση. Εννοείται. Μα γι' αυτό θέλω να φτάσω εδώ. Και τώρα έχει μια ομάδα την οποία την βλέπει κανείς στην κορυφή της βαθμολογίας. Ναι, μέσα σε μια σεζόν θα έρθουν και ήττες. Όπως αυτή η ήττα που ήρθε από τον Άρη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι τελευταία ήττα και μοναδική άλλη στο πρωτάθλημα ήταν από την ΑΕΚ. Όταν λοιπόν έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι στην κορυφή, όπως ήταν και πέρσι για το μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος στην κορυφή της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός, είναι λίγο άδικο να συζητάμε για το αν είναι καλός προπονητής. Για το πρόσεξε, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει επίπεδο Παναθηναϊκό. Είναι αδικές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Μα δεν λέω το βάζεις. Ναι, μιλάμε για το συγκεκριμένο μάτς και το πώς θα λέω αντιμετώπισε. Με βάση τις συζητήσεις που γίνονται έξω, γιατί αυτά ακούγονται. Δεν είναι για να μην το κάνουμε λύσα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του Παναθηναϊκού έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και εγώ τον έχω σε εκτίμηση διότι αυτά που λέει, αυτά που βγάζει προς τα έξω σε σχέση με το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση στο 99,9% των περιπτώσεων. Έχει ξεφύγει μια-δύο φορές, αλλά είναι ελάχιστες φορές μέσα στην πίεση που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που το μενταλιτέ του μου αρέσει πάρα πολύ. Και συμφωνούμε, δημιουργεί εντάσεις. Σε αυτό. Ναι. Τώρα, τι του καταλογίζουν του Γιοβάνοβιτς. Του καταλογίζουν ότι καθυστερεί να κάνει τις αλλαγές. Αυτό είναι κάτι που νομίζω το βλέπουμε σε όλη την παρουσία του Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ποτέ ένας προπονητής ο οποίος ήταν τρομερά επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας. Ένας προπονητής ο οποίος διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι πριν από το παιχνίδι, καταστρώνει ένα σχέδιο πριν από το παιχνίδι. Το να αλλάξει πράγματα κατά την ώρα του παιχνιδιού είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν είναι το φόρτε του. Έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, το πώς θα τα διαχειριστεί μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Πολλές φορές τους σπανίως αλλάζουν με βάση την εξέλιξη. Μπορεί να μην επεμβαίνει τόσο γρήγορα, να διαλέγει να μην επέμβει τόσο γρήγορα, ακριβώς επειδή βλέπει ότι το plan A, ας το πούμε έτσι, δουλεύει, λειτουργεί. Προφανώς. Μα πολλές φορές είναι ένα παιχνίδι το οποίο βλέπεις ότι δεν σου πάει από πλευράς αποτελέσματος, αλλά η εικόνα που έχει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο είναι η εικόνα που θες. Είναι η εικόνα που λες ότι δεν θέλω να την αλλάξω. Γιατί να την πειράξεις. Είναι μια λογική αυτή. Είναι μια λογική και προφανώς ο Γιοβάνοβιτς ξέρει καλύτερα από όλους μας το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε ποδοσφαιριστής μέσα από τη διαδικασία των προπονήσεων. Καλύτερα δεν από όλους μας, εντάξει. Πες το για τον εαυτό σου, Σωτήρη. Εντάξει, Στεφάνη, εσύ μπορείς να αξίζεις λίγο καλύτερα. Ναι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εδώ λοιπόν, ξέρεις, κάθομαι και ακούω και λέω ναι, πολλές φορές θα μπορούσε να έχει επέμβει πιο γρήγορα στο παιχνίδι. Ναι, δεν είναι ανάγκη κάθε φορά να βλέπει κανείς μια αλλαγή που γίνεται πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό σημείο. Ξέρετε, ήταν η αλλαγή αυτή του Σπόραρ με τον Ιαννίδη, συζητούσαμε πάρα πολύ. Αλλά το να ζητάει κανείς ευθύνη από τον Γιοβάνοβιτς γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε μια δεύτερη ήττα στη σεζόν, νομίζω ότι είναι έξω από τη λογική. Έχασε ένα μάτσο ο Παναθηναϊκός γιατί σπατάλησε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η απόδοση ήταν καλή. Το μεγαλύτερο του πρόβλημα, έχω την εντύπωση, ότι είναι τι συμβαίνει όταν δέχεται γκολ. Εκεί είναι σαν να χάνεται λίγο η αυτοσυγκέντρωση, σαν να μην υπάρχει. Να αποσυντονίζεται κάπως η ομάδα. Ναι, πώς να το πω, σαν να μην μπορεί να αλλάξει ταχύτητα στη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Δηλαδή να επιταχύνει λίγο τη διαδικασία, να βγει πιο γρήγορα μπροστά, να είναι πιο γρήγορο το passing game, να προσπαθεί να βρει πιο πολλές φορές ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα. Να προσαρμοστεί στη νέα συνθήκη. Ναι, και να μην πηγαίνει συνέχεια σε σετ παιχνίδι, διότι εκεί δεν είναι το δυνατό σημείο του Παναθηναϊκού. Το δυνατό σημείο του Παναθηναϊκού ήταν τι, το pressing που έκανε, οι μπάλες που έκλεβε, η καλή κυκλοφορία σε ένα σημείο. Αλλά δεν μπορείς να στηρίζεσαι πάντα στην πολύ καλή κυκλοφορία που έχεις για να διασπάσεις μια καλωστημένη άμυνα, γιατί ο Άρης μετά τον γκολ που πέτυχε έμεινε πίσω, έκλεισε τους διαδρόμους και προσπαθούσε να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό. Από την αρχή μαζεμένος ήταν δηλαδή ο Άρης, πόσο μάλλον από τη στιγμή που έβαλε τον γκολ. Σωστά. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι αρχίζουν και χάνονται λίγο και οι θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αρχίζει ο Παναθηναϊκός και αφήνει πάρα πολλά κενά πίσω. Και η μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε για να προλαμβάνει καταστάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, είναι ένα από τα προβλήματα. Το αρνητικό transition, έτσι νομίζω το λένε οι προπονητές. Δηλαδή από τη φάση επίθεσης στη φάση άμυνας. Πόσο γρήγορα επιστρέφεις, πόσο γρήγορα καλύπτεις τους χώρους, πόσο γρήγορα καλύπτεις ουσιαστικά τα νότα σου όταν παίζει άμεσα και προσπαθεί να βγει στην κόντρα του αντίπαλου. Ισχύει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όπως πρόβλημα είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένα plan B σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει με το ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα κρατάει την ισορροπία σε αυτή την ομάδα. Θέλω να πω για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ο Παναθηναϊκός στηριζόταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο Ρούμπεν Πέρεθ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός ήταν που διατηρούσε την ισορροπία και είχε προσαρμόσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκός πάνω στον Ρουμπέν Πέρεθ. Όταν βγήκε από το κάδρο για λίγο ο Ρουμπέν Πέρεθ, μετά άρχισε ο Παναθηναϊκός να ψάχνεται να βρει
πώς θα κρατήσει αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην αμυντική λειτουργία και την επιθετική λειτουργία, βάζοντας ένταση στο παιχνίδι του περισσότερη. Ποιος ήταν ο αντικαταστάτης του Ρουμπέν Πέρεθ? Ο Αράο. Μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού που θα έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Πήρε βάζοντας άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της ομάδας σε σχέση με αυτά που λείπει όμως η δημιουργία του Ρουμπέν. Γιατί προφανώς Αράο τσέρι. Αν με ρωτάς, ναι, και έχω πει ότι ο πιο σημαντικός παίκτης του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια επιμερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο Ρουμπέν Πέρεθ. Σε κάποιους δεν αρέσει, κάποιοι θεωρούν ότι είναι αργός, κάποιοι θεωρούν ότι είναι παλιωμοδίτης. Δεν θεωρούν απλά, εγώ να το δεχθώ, γιατί ισχύει. Αργός είναι. Αλλά οκ, okay, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή. Δεν λέω αργός στα πόδια, λέω αργός στη σκέψη είναι... ανάπτυξη. Εγώ λέω ότι είναι. Πιο γρήγορος δεν γίνεται. Πιο ποδοστερική σκέψη από οποιονδήποτε άλλο παίχτη. Το μυαλό του τρέχει με χίλιες στροφές. Εδώ λοιπόν δεν έχει καταφέρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να βρει μια εναλλακτική λύση ούτως ώστε να καλύπτει το κενό του Ρουμπέν Πέρεθ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα κυρίως απέναντι σε ομάδες που κλείνονται πίσω. Διότι αν δεν ξεκινάς γρήγορα την ανάπτυξή σου, εκεί δίνεις την ευκαιρία στον άλλο να οργανωθεί πίσω. Και ο Παναθηναϊκός πέφτει τις περισσότερες φορές πάνω σε ένα τείχος το οποίο προσπαθεί να διασπάσει. Υπάρχει μια περίοδος που δεν μπορεί να είναι πάντα κάποιος σε καλή κατάσταση. Κάποια περίοδο θα είναι σε κατάσταση μέτρια, να το πω έτσι. Και όταν συμβαίνει αυτό, εκεί τα προβλήματα μεγαλώνουν. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στη Λαμία. Απέναντι στη Λαμία. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο μάτς με την Κηφισιά. Δεν είναι κάτι δηλαδή που προκύπτει τώρα και το βλέπουμε μπροστά μας και λέμε, όπα, τι γίνεται. Τον Παλάσιος γιατί δεν τον έβαλε? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και ίσως να ξέρει κάτι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δεν γνωρίζουμε εμείς. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα του μάτς φώναζε για Παλάσιος. Το γιατί δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορώ να σου δώσω αυτή την απάντηση. Είχε λοιπόν τα ζητήματα το Παναθηναϊκός κόντρα στον Άρη, ζητήματα, προβλήματα τα οποία τα πλήρωσε και γνώρισε την ήττα με σκορ 2-0. Άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, το Κλεάνθης Βικελίδης, ο Λορέν Μωρόν, τον οποίο θα δούμε, φαντάζομαι, να το καλώς τον, να μπαίνει στην παρέα μας. Επιτέλους, center for για τον Άρη. Τώρα σε κοροϊδεύει με τη γλώσσα. Όχι, γιατί... να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Τα μεγέθη της γραμματοσειράς σου δίνουν σε ένα κάποιο hint, κάποιο μήνυμα, γιατί βλέπω το επιτέλους έχει. Το δικό του ύψος, να το πω έτσι, και μετά έχουμε απλωθεί. Σέντερ φορ για τον Άρη. Ναι, γιατί λέει επιτέλους. Σέντερ φορ για τον Άρη. Πρέπει να το τονίσει. Ναι. Και πώς το τόνισε, μεγαλώνοντας τα γράμματα. Οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει πάρα πολλά χρόνια κλασικό σέντερ φορ ο Άρης. Και όχι μόνο βρήκε κλασικό σέντερ φορ, βρήκε και σέντερ φορ που είναι πρώτο σκόρερ. Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια κάνει πολύ περισσότερα από το να στέλνει απλά την μπάλα στα δίχτυα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Όταν τον είχα δει πρώτη φορά, είχα πάρει τηλέφωνο ένα φίλο μου ο οποίος είναι Άρης και του λέω: εσύ τι σεντερφοράρα είναι αυτός ο Μωρόν? Και μου λέει: είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Τον είχε παρακολουθήσει πριν έρθει στον Άρη, τον ήξερε δηλαδή. Εσύ τον θυμάσαι καθόλου, γιατί έπαιζε Μπέτης όταν είχαμε το ισπανικό πρωτάθλημα? Τον είχες περιγράψει τότε. Τον θυμάμαι, ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως όταν τον είδα για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι η διάθεση με την οποία είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρεις, συνήθως παίχτες που έρχονται από μεγάλα, από προηγουμένα πρωταθλήματα, έστω και αν οι Ισπανοί γενικώς προσαρμόζονται γρήγορα στα ελληνικά δεδομένα, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες πάνω κάτω οι ίδιες, έχουν ένα τουπέ, δεν δίνουν και το 100%. Για να ξέρουμε τι λέμε, είναι center for που το 19-20, όχι πριν από 15 χρόνια, είχε βάλει 10 γκολ στην Πριμέρα Ντιβισιόν. Το 20, όταν είχε έρθει εκείνος ο τραυματισμός του Ουσμάν Ντεμπελέ, αν θυμάσαι, στην Βαρσελόνα, και έψαχνε να βρει γιατί. Έδινε τη δυνατότητα η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Ισπανική Λίγα, να γίνει μια μεταγραφή. Ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους ο Μωρόν. Τελικά επέλεξαν τον Μπρέθουεϊτ. Αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Όχι, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν πήγε πάρα πολύ. Αλλά ήταν μια λύση η οποία εξεταζόταν από την Μπαρσελόνα. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τότε είχε προτάσεις από ομάδες της Championship στην Αγγλία, όχι από ομάδες Premier League, αλλά της Championship ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Και. Πάρα πολλοί μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον Μωρόν και τις προοπτικές που έχει. Βέβαια, από εκεί και πέρα, 20-21, 21-22, 22-23, άδειες από γκολ η σεζόν. Ναι, κοίτα. Κάπου κόλλησε. Στα center for γενικώς είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με την έννοια ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά από μόνοι τους. Χρειάζονται και τη βοήθεια των υπολείπων. Πώς μπορείς να βρεις? Θα μπορεί να βρεις τον Μπενζεμά. Ο Μπενζεμά μπορεί να πάρει την μπάλα, μπορεί να κάνει τα πάντα στην επίθεση και να τελειώσει μόνο του. Show. Ναι. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί. Μπορεί να είναι ο Λεβαντόφσκι. Τέτοιοι ποιοτικοί, όχι τόσο πολύ όσο ο Μπενζεμά, αλλά είναι. Τέτοιοι ποιοτικοί σεντερφόρ, όπως είναι ο Μωρόν, δεν μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές. Αλλά παρά το γεγονός ότι είναι ένας επιθετικός που κινείται περισσότερο στην περιφέρεια, βγαίνει πολύ από τα αριστερά,
θέλει να δημιουργεί, έχει ήδη ορατικότητα να βλέπει την κίνηση των συμπαικτών του και να πασάρει, να λειτουργεί ως ένα ψευτοδεκάρι, να το πω έτσι. Αλλά θέλουν και τη βοήθεια των υπολείπων όταν πατάνε την περιοχή. Θέλουν καλούς εξτρέμ, ούτως ώστε να φέρνει την μπάλα κάποιος σωστά μέσα στην περιοχή για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν. Όσο καλύτερη τροφοδότηση έχουν, τόσο περισσότερο μπορούν να φανούν αν έχουν καλά τελειώματα. Και ο Μωρόν έχει δείξει ότι έχει πάρα πολύ καλά τελειώματα. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους. Δεν θέλω να πω ο καλύτερος, γιατί μπορώ να ξεχνάω κάποιον τώρα. Αλλά είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους σέντερφορ που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σέντερφορ. Ναι. Να βάλουμε τον Μωρόν. Ποιος μπορεί να σταθεί δίπλα του στη σύγκριση? Ο LKB του Ολυμπιακού. Ο Σπόραρ ή ο Ιωαννίδης, περισσότερο σεντερφόρ στα δικά μου μάτια ο Σπόραρ παρά ο Ιωαννίδης από πλευράς Παναθηναϊκού. Και από πλευράς ΑΕΚ, ο Πόνσε είναι το κλασικό σεντερφόρ. Ακόμα και ο Λιβάη Γκαρσία δεν είναι το κλασικό εννιάρι. Έχει γίνει εννιάρι στην ΑΕΚ, αλλά δεν είναι το κλασικό εννιάρι. Οπότε αυτή είναι η δεξαμενή ουσιαστικά από την οποία θα αντλήσουμε για να βγάλουμε συμπέρασμα. Και εγώ τον βλέπω από πλευράς του πόσο ολοκληρωμένο είναι το παιχνίδι του. Να είναι ο καλύτερος σέντερφορ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συμφωνώ. Πιθανώς. Είναι και ο Ελκαμπή είναι σκόρερ, okay, είναι εύστοχος, έχει καλά ποσοστά. Αλλά δεν μου μοιάζει τόσο πλήρης σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία στο παιχνίδι του όσο ο Μωρόν. Όχι. Και είναι και σε μια ομάδα η οποία δεν πέρασε εύκολα στην αρχή του πρωταθλήματος και τώρα φτιάχνεται ουσιαστικά. Τώρα αρχίζει και μαζεύεται. Τώρα αρχίζει και λειτουργεί σαν ομάδα. Λέω λοιπόν ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Άρη. Έχει νομίζω διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει και κάνει τέτοια χρονιά μέχρι το τέλος, αν θελήσει να τον πουλήσει ο Άρης, θα βρει ομάδες να δώσουν λεφτά για να τον αποκτήσουν. Ξαναλέω, αν έχει αυτή την εικόνα. Και με τον Μάντζο στον πάγκο, γενικότερα ο Άρης έχει αρχίσει και γίνεται πιο συμπαγής ομάδα. Έχει αρχίσει και λειτουργεί καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ομάδα. Πιο αξιόπιστη. Και διαβάζει και το παιχνίδι καλά. Θέλω να πω ότι μιλούσαμε για τον Πρινιόλι πριν και το λάθος που έκανε. Η οδηγία του Μάντζιου στο Μωρόν από την αρχή, πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο, ήταν: κοίτα να δεις, πίεζε τον Πρινιόλι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει υπερβολική εμπιστοσύνη με την μπάλα στα πόδια, πολλές φορές καθυστερεί. Εσύ που το ξέρεις ότι είναι αυτό. Την άλλη φορά ήμασταν. Κάνεις ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ. Την άλλη φορά. Κάνεις ρεπορτάζ. Μισό λεπτό. Την άλλη φορά ήμασταν εδώ και μου λες: ορίστε, ο Στέφανος Τσιπάς είπε ότι δεν έχει τίποτα. Ναι. Το είπες ή δεν το είπες? Το είπα. Και τι το σου είπα? Έχει. Έχει, σου είπα. Λοιπόν, τώρα λέω ότι αυτό έχει πει ο Μάντζιος στο Μωρόν πριν μπει στο γήπεδο. Πίεζε τον, γιατί του είπε να κάτι κάνει άλλο. Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω. Αφήνουμε πίσω μας τα του Κλεάνθης Βικελίδης και τη νίκη του Άρη με 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό και πιάνουμε την ΑΕΚ. Και πώς ακριβώς πιάνουμε την ΑΕΚ? Πιάνουμε την ΑΕΚ σε σχέση με τις για μία ακόμη φορά πάρα πολλές χαμένες κλασικές ευκαιρίες, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Πας Γιάννενα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η ΑΕΚ λοιπόν τα χάνει, ο Ελβετός όμως όχι. Αυτό πώς το σκέφτηκες πάλι? Εντάξει ρε εσύ. Ξέρεις πόσες ώρες καθόμουν? Αλήθεια. Το βλέπω. Έκανα brainstorming, με τον εαυτό μου. Ναι. Ειδικά αυτό το όχι στο τέλος. Φτιάξαμε ένα think tank. Και καταλήξαμε ότι αυτό ήταν ο καλύτερος τίτλος για τον Τζούμπερ, ο οποίος σκοράρει σε τέταρτο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι για την ΑΕΚ, τέταρτη νίκη για την ΑΕΚ. Σκόραρε στο Βόλο, σκόραρε στην έδρα του Παναθηναϊκού, σκόραρε στην Τρίπολη, σκόραρε και στους Ζωσιμάδες. Και μάλιστα εδώ μοναδικό γκολ νίκης. Σίγουρα έχει το υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας. Χωρίς να έχω καν τα στοιχεία μπροστά μου, σίγουρα έχει το υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας από τους ποδοσφαιριστές του Ματίας Αλμέιδα μέσα στη σεζόν. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, με ρωτάς. Θα πληρώσει εισιτήριο για να πάω να δει ένα ποδοσφαιριστή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον Τζούμπερ θα πλήρωνα εισιτήριο για να πάω να δω. Θέλω να πω, λείπουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές από το ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Που πηγαίνει μόνο για να δει αυτού. Αν γυρίσει στο παρελθόν, θα βρει πάρα πολλού. Τώρα σπανίζουν, η αλήθεια είναι. Σπανίζουν, αλλά όχι τόσο όσο πριν από 3-4-5 χρόνια. Δηλαδή, στο πολύ κοντινό παρελθόν άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν.
Δηλαδή τώρα 1-2 χρόνια είναι που άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτοί ακριβώς οι ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν είναι μόνο στην ΑΕΚ. Είναι αρκετοί και στην ΑΕΚ, αλλά είναι και σε άλλες ομάδες. Μπορώ να θυμηθώ πολλούς. Μα θυμηθώ τον Δημήτρη Σαραβάκο. Εντάξει τώρα, μην με πας εκεί. Μην με πας εκεί. Θυμηθώ τον Λάγκο Ντέταρη. Τότε ήταν Σάντμπεργκ, Ντέταρη, Σέστιτ, Σαραβάκο, Μαύρο, Σαβεύσκι, ο Κόνσκι. Δεν είναι πολλοί τώρα. Παλιότερα υπήρχαν περισσότεροι γάτε. Είναι περισσότεροι από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, αυτό σου λέω. Δηλαδή είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε σε ανωδική πορεία. Έχουμε ακόμη να διανύσουμε χιλιόμετρα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Τέλος πάντων, ο Τσούμπερ θα είναι ένας από αυτούς που θα πήγαινα πάρα πολύ ευχάριστα να δω πληρώνοντας ένα εισιτήριο. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι απρόβλεπτο, είναι πάρα πολύ ταχυδυναμικό, είναι δεξιο-αριστερό πόδαρος. Δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Δεξιοπόδαρος είναι, είναι, αλλά ουσιαστικά... ambidextrous. Ναι. Είναι σαν αυτούς που κάνουν forehand και με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι. Και με το δεξί και με το αριστερό. Καλό το κάνει. Ναι, το κόσμο αυτό. Ναι. Ναι. Δεν την πετυχαίνει την μπάλα, αλλά το κάνει. Α, παίζεται το ίδιο τένις δηλαδή. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να το μαρκάρεις εύκολα γιατί δεν ξέρεις πώς θα σεντράρει, πώς θα σουτάρει με το αριστερό, με το δεξί. Είναι ένα παιδί το οποίο παίζει. Έχει παίξει στην ΑΕΚ αριστερό εξτρέμ. Έχει παίξει περιφερειακός επιθετικός, έχει παίξει δεκάρι, έχει παίξει ψευτοενιάρι, έχει παίξει αριστερό μπακ. Σωστό. Και αριστερό μπακ έπαιζε και παλιότερα. Ναι. Μα και στην Εθνική Ελβετίας, αλλά και στη Γερμανία, νομίζω, σε ομάδες που παίζουν με τριάδα τα στόπερ, πολλές φορές τον έχουμε δει να αγωνίζεται fullback. Στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο ξεκίνημα ήταν αλλαγή του Κώστιτς, ο οποίος έπαιζε όλη την πλευρά την αριστερή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει, δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή και γενικώς είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος το μοναδικό του μειονέκτημα, αν μπορώ να βρω μειονέκτημα, είναι ότι στα περισσότερα παιχνίδια, αυτό θυμάμαι τουλάχιστον, αυτό μου έχει μείνει, στο δεύτερο ημίχρονο ρίχνει την απόδοσή του. Δεν ξέρω αν μένει από δυνάμεις, δεν ξέρω ότι φεύγει η ενέργεια, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κάπως κάθεται. Αλλά παίζει σε ψηλό επίπεδο και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είχε κάνει ντεμπούτο με την Grasshopper στην Ελβετία. Ήταν 17 ετών και κάτι ημερών. Μπήκε στο 83, σκόραρε στο 86. Τρία λεπτά. Του πήρε τρία λεπτά. Πολύ. Μα τον έβγαλε στο 87. Εντάξει, γιατί κάθεται έτσι. Γενικώς και πιο πίσω, άμα πας και στη Hoffenheim που έπαιζε Πινάγκελσμαν τότε, mm-hmm. γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά που τον καθιέρωσε και άρχισε να παίζει. Πάλι έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Αυτό που του καταλόγιζαν στη Γερμανία είναι αυτό που σου είπα. Ότι ναι, δεν μπορεί να αντέξει σε υψηλούς ρυθμούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πρωτάθλημα στη Γερμανία είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Ομάδες με πολύ καλή φυσική κατάσταση που τρέχουν από το 1 μέχρι το 90. Οπότε δεν μπορούσες να τον έχεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο ματς να σου κάνει αυτά που θες στο γήπεδο. Θα τον έβλεπες να καθιερώνεται και αν όχι να καθιερώνεται, να χρησιμοποιείται πιο συχνά από τον Αλμέιδα στο 9 με βάση ακριβώς το ότι έχει. Μακράν τα καλύτερα ποσοστά ευστοχίας από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ακόμη και από τον Λιβάη Γκαρσία που χρησιμοποιείται ως σεντερφόρ και από τον Πόνσε που είναι το πιο κλασικό σεντερφόρ. Μη σου πω και από τον Αραούχο που σεντερφόρ τον μάθαμε, αλλά τώρα πια αυτός οπισθοχωρεί σιγά σιγά και παίζει πίσω από το 9. Τώρα θα πάμε πάλι στην κουβέντα που κάναμε για τον Λιβάη Γκαρσία. Και εγώ σου έλεγα ότι στα δικά μου μάτια ο Λιβάη Γκαρσία. Με δεδομένα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Λέω ότι. Έλεγα ότι ο Λιβάη Γκαρσία δεν είναι σεντερφόρ στα δικά μου μάτια. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι ως σεντερφόρ. Ναι, του πιστώνεται του Ματίας Αλμέιδα που τον χρησιμοποιεί σε αυτή τη θέση και βγήκε πρώτος σκόρερ. Να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Τώρα πια πρέπει να λογίζεται ως σεντερφόρ και ως σεντερφόρ πρέπει να αγωνίζεται ο Λιβάη Γκαρσία. Απλά το βάζω στη συζήτηση ακριβώς επειδή έχει τα θέματα με τους τραυματισμούς και χάνει πολλά μάτια. Ναι, εγώ λέω ότι δεν τον βλέπω. Ναι, αυτό ξεκαθαρίζω ότι διαφωνούμε. Θα πρέπει να χάνει πολύ η ΑΕΚ για να είμαστε έτσι. Όταν δεν έχει το Λιβάη Γκαρσία στην άκρη. Πιστεύω ότι αν χρησιμοποιηθεί ο Τσούμπερ σε ρόλο σεντερφόρ ή έστω και σε ρόλο ψευτονιαριού, θα χάσει επίσης πάρα πολλά η ΑΕΚ από τα άκρα ή από το ότι ο Τσούμπερ χρειάζεται πολλές φορές χώρο για να βρει μπροστά του και να μπορέσει να ελιχθεί και να φτάσει σε θέση να σουτάρει. Η καλύτερη του θέση είναι πίσω από το σεντερφόρ, ναι. Αν με ρωτάς. Όχι άκρα, όχι αριστερά. Εγώ δεν τον βλέπω αριστερά. Πίσω από το σεντερφόρ. Ναι. Πίσω από το σεντερφόρ. Και εγώ αυτό, γι' αυτό λέω λίγο πιο πίσω για να έχει περισσότερο χώρο από ότι σαν σεντερφόρ. Σε δύσκολα παιχνίδια. Που η ΑΕΚ δεν θα είναι αυτή που θα έχει την κατοχή της μπάλας. Αν και ο Ματίας Αλμέιδα έχει μια φιλοσοφία που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια. Τέλος πάντων, σε παιχνίδια με δύσκολους αντιπάλους, εκεί ως καλή ώρα κόντρα στην Brighton. Την Πέμπτη, δεν είναι εύκολο. Εκεί ως το 9 θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Γιατί χώρους θα βρει έτσι κι αλλιώς, με την αντιπαλιά άμυνα να παίζει ψηλά.
Και επειδή έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και μπορεί να χρησιμοποιήσει με πολύ μεγάλη ευκολία τα δύο πόδια, μπορεί παίζοντας πλάτη στην εστία να βρει πάρα πολύ εύκολα τους δύο εξτρέμ που θα είναι εκείνη τη μέρα. Χωρίς να χρειαστεί να σκέφτεται πώς είμαι, πώς να γυρίσω για να έχω το καλό μου πόδι και να βγάλω μια καλή πάσα. Είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Σπάει όπου θέλει. Έτσι. Μπορεί να κερδίσει πάρα πολύ χρόνο δηλαδή και να βγάλει την ΑΕΚ πολύ πιο γρήγορα στην αντεπίθεση από ό,τι θα έβγαινε με έναν άλλον σεντερφόρ. Ενδιαφέρον αυτό. Μπράβο. Τώρα το σκέφτηκες. Το είχα προετοιμάσει γιατί ήμουν σίγουρος θα με ρωτήσεις. Σε τιμά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ήταν για μία ακόμη φορά εξαιρετική. Εντάξει, δεν ανάγκη να τα κρίσεις στον αέρα. Λέμε τώρα. Αυτό ήταν το Talking Points και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.